Μάσκες που προστατεύουν από τον ιό, μάσκες που είναι επικίνδυνες και μάσκες που φοριούνται απλά για στυλιστικούς λόγους, αφού σύμφωνα με τους ειδικούς δεν μας προστατεύουν από τον κορονοϊό. Οι τύποι μασκών που κυκλοφορούν στην αγορά είναι πολλοί, αλλά ποιες πραγματικά μας προστατεύουν? Γενικά από τις απλές χειρουργικές, να ξέρετε ότι αυτές που δεν είναι τριπλή στρώσης δεν είναι κατάλληλες. Όταν είναι μονή η κάλυψη, σημαίνει ότι δεν είναι κατάλληλη χειρουργική μάσκα για να καλύψει για τον κορονοϊό. Οι καταναλωτές μπορούν εύκολα να διακρίνουν αν η χειρουργική μάσκα είναι κατάλληλη από την συσκευασία όπου αναγράφονται τα επίπεδα φίλτρων. Οι μάσκες FFP2 προσφέρουν 95% προστασία και συστήνονται από τους ειδικούς. Πολύ καλή επικάλυψη γύρω από το κεφάλι, γι' αυτό και έτσι μικροσταγονίδια κτλ. Δεν εισχωρούν στις οδούς τις αναπνευστικές και έτσι έχουμε καλύτερη προστασία. Βάσει πιστοποίησης, οι συγκεκριμένες έχουν δράσει 8 ώρων. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις υφασμάτινες μάσκες, οι απόψεις δίστανται. Για τις ρούχινες τις μάσκες, γενικώς να ξέρουμε ότι δεν προστατεύουν από τον κορονοϊό. Προστατεύουν γενικά μόνο από τη σκόνη. Οπότε αν θέλει κάποιος να καλυφθεί από τον κορονοϊό, καλύτερα συνιστούμε να μην παίρνει τις ρούχαινες. Και αυτή είναι η εξελιγμένη FFP2, η οποία δεν είναι μιας χρήσης, ωστόσο έχει συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Θα πρέπει να πλένεται στο χέρι, να στεγνώνει φυσικά και ακολούθως να αποστηρώνεται σε καυτό νερό. Έχει μέσα 3 τόσεις από φίλτρα εσωτερικά, στις οποίες προστατεύουν γενικότερα από τους ιούς. Και από τα παθογόνα, από όλα τα παθογόνα. Οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν τα μάτια τους 14, καθώς στην αγορά κυκλοφορούν μάσκες ακατάλληλες. Σύμφωνα με λίστα που εξέδωσε το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, πρόκειται για μάσκες κινέζικης προέλευσης που δεν ικανοποιούν την ισχύουσα νομοθεσία που καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας. Αν και φέρουν την σήμανση CE, δεν έχουν πιστοποιηθεί ως προστατευτικός εξοπλισμός από κοινοποιημένο οργανισμό.